Γεια σας ομορφιές μου και welcome to my channel again. Τι μου κάνετε, πως είσαστε? Διανύουμε μεγάλη εβδομάδα και συγκεκριμένα σήμερα είναι μεγάλη Τετάρτη. Επικρατεί ένας πανικός εδώ πέρα γιατί πολύ απλά δεν με νοιάζει, δηλαδή δεν έχω αυτή την καθημερινότητα. Είναι τα παιδιά εδώ πέρα και πραγματικά δηλαδή είναι όλα χύμα. Δεν αγχώνομαι καθόλου, απολαμβάνω την ηρεμία μου και την ψυχραιμία μου και όλα αυτά τα καλά της μεγάλης εβδομάδας. Είμαι εδώ πέρα με τον υπέρλαμπρο το καφέ μου, γιατί χωρίς καφέ... Α, τώρα είδα ότι ο καφές μου πάει με την μπλούζα μου. Color matching. Λοιπόν, μεγάλη Τετάρτη σήμερα και έχω ετοιμαστεί εδώ πέρα για να πάω να φτιάξω τα νύχια μου. Θα μου πεις, δεν μπορούσες να τα φτιάξεις? Όχι, δεν μπορούσα να τα φτιάξω γιατί μου πρώτον, γιατί μου τελείωσε το acrygel και δεύτερον, επειδή τρέχουν πάρα πολλές δουλειές. Δηλαδή, πραγματικά όμως, δεν προλαβαίνω να κάτσω να φτιάξω και τα νύχια μου. Οπότε θα κάτσω να απολαύσω την υπηρεσία. Μ' αρέσει εντωμεταξύ να με περιποιούνται. Και μετά θέλω να πάω στα H&M να πάω να πάρω ένα δώρο, γιατί ο άντρας μου έχει γενέθλια Μεγάλη Παρασκευή. Και θέλω βασικά να το πάρω από τώρα για να φεύγει μία-μία η υποχρέωση. Οπότε, ουσιαστικά θα σε πάρω μαζί μου στις ετοιμασίες. Αυτό το βίντεο, όπως έχεις καταλάβει, ανέβηκε σήμερα Μεγάλο Σάββατο και δεν θα έχουμε κάποιο βίντεο την αύριο Κυριακή του Πάσχα. Αλίμονο βασικά. Και χαίστηκες κιόλας να βλέπεις εμένα Κυριακή του Πάσχα. Ξεκάθαρα. Οπότε σκέφτηκα να σου ανεβάσω σήμερα το βίντεο. Την επόμενη Κυριακή δεν θα έχουμε κάποιο βίντεο γιατί εγώ θα είμαι στο χωριό να απολαύσω την πρωτομαγιά μου. Λοιπόν, οπότε θα σε κλείσω κάπου εδώ για να πάω να φτιάξω τα υπέρλαμπρα νυχάκια μου και θα τα πούμε πιο μετά. Έλα εδώ μωρί. Και τελειώσαμε και πού θα πάμε τώρα? Α, ζητώ τα νύχια μου. Έκανα παστέλ και έβαλα και... Σταμάτα Μαρί. Έβαλα και χρυσά φόιλ. Το χρυσό εδώ, το κομψό, το άγαλμα της κομψότητας. Δεν μου αρέσει αυτό. Λοιπόν, και τώρα θα πάμε στα H&M να πάρουμε δώρο στον μπαμπά. Τους τα είπα, δεν περιμέναμε από σένα. Μεγάλη Παρασκευή ρε φίλε, δηλαδή να θες να φας τούρτα και... Δεν πειράζει όμως, θα τα γιορτάσουμε μαζί. Και με το γιο. Ο ένας ο μπαμπάς και ο γιος του Αγίου Γεωργίου. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε το αυτοκίνητο. Ρε, λαχάνιασα. Τι είναι ρε? Μυρίζεις την πρινσές? Τι είναι? Γιατί κλαίες? Τι είναι ρε? Λοιπόν, έχω έρθει στο σπίτι με νυχάκια. Καλά, είναι πάρα πολύ ωραία. Πραγματικά, δηλαδή αυτό το purple και παστέλ και πασχαλιάτικο mood. Εντάξει, δεν είναι συνέχεια να κάνουμε κόκκινα επειδή είναι Πάσχα, Χριστούγεννα. Ας βγάλουμε λίγο αυτό το μύθο. Είναι πάρα πάρα πολύ στη μόδα. Τέλος πάντων, έχω έρθει εδώ πέρα. Τα παιδιά μου τώρα εδώ παίζουμε. Έχω εδώ πέρα και το χαλάκι μου. Πρινσές, πάτε το κορίτσι μου. Πάτε το κοριτσάκι μου. Τι είναι μωρό μου? Λοιπόν, σήμερα βασικά δεν έχω να μαγειρέψω κάτι. Θα περιοριστούμε σε τορτίγες, χούμους, σαλατούλες. Γιατί έχω πάρα πολύ δουλειά στο μπαλκόνι. Και θα σου πω το λόγο που έχω πολύ δουλειά στο μπαλκόνι. Λοιπόν, αρχικά η αλλαγή θα γίνει σε αυτό εδώ πέρα το μέρος, γιατί τώρα είναι σε μια πλουπιστική κατάσταση, όμως πίστεψέ με, θα γίνει πολύ λουλούδι, γι' αυτή εδώ πέρα θα έρθει κάτι μαγικό. Οπότε θα δεις πώς θα γίνει αυτός ο χώρος μαγικός. Αχ, τι ώρα που τα καθαρίζεις βρε μαμά, είναι τα λαχανικά. Αμέ. Α, το έχεις κάνει και εδώ με λωριδίτσα βλέπω, έτσι, να έχει και ένα εφέ. Αμέ. Αμέ, βέβαια, αμέ. Βέβαια. Λανέ, η μαμά, δεν ξέρω.
ημέρα, next day, μεγάλη πέμπτη σήμερα. Και μόλις είδες, έβαψα εγώ τα μαλλιά της μαμάς μου και τώρα νομίζω ότι ήρθε η σειρά μου, γιατί νομίζω ότι είμαι σαν αγρία μάγισσα, πραγματικά. Λοιπόν, όλα είναι έτοιμα, σιγά σιγά, ουσιαστικά όλα είναι έτοιμα, σιγά σιγά, δεν νομίζω, δεν πάει πολύ. Τέλος πάντων, σιγά σιγά έρχονται τα πασχαλινά καλούδια. Όπως βλέπεις εδώ πέρα το καλαθάκι είναι έτοιμο να υποδεχτεί τα κόκκινα αυγά που θα βάψουμε σήμερα. Πέρα έχω τα αυγά, τα έχω βγάλει ήδη από το βράδυ γιατί πέρυσι την πάτησα. Έβγαλα τα αυγά από το ψυγείο κατευθείαν, τα έβαλα μέσα στο νερό, άρχισαν και σπάγανε. Έχω εδώ πέρα τα αυγουλάκια των παιδιών. Οπότε, όπως σας είπα, για το μπαλκόνι έχει έρθει το πράγμα εδώ και είναι στην κούτα. Αλλά θα το στήσω ο άντρας μου, οπότε θα το δείτε ολοκληρωμένο. Και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να πάω να πάρω ένα καφέ. Εν τω μεταξύ, απορώ πως έβαψα τα μαλλιά της μαμάς μου, γιατί εγώ γενικά χωρίς καφέ δεν λειτουργώ. Είμαι λες και τα κάνω πολύ τεχνητά γενικά τα πράγματα. Πάω να πάρω ένα καφέ και να πάω στο κομμωτήριο. Οπότε θα τα πούμε μετά το κομμωτήριο. 2 hours later. Λοιπόν, εγώ έχω έρθει και έχω αρχίσει τις δουλειές ήδη. Σκούπισμα, σφουγγάρισμα και βράσιμο αυγών, φιλενάδα. Λοιπόν, φέτος λέω να μην βάψω μόνο κόκκινα αυγά, να βάψω και πράσινα και κίτρινα, έτσι για την αλλαγή. 10 σίγουρα κόκκινα και τα άλλα πράσινα και κίτρινα. Έλα, πάμε να βράσουμε τα αυγουλάκια μας τώρα. Μέχρι να βράσουν τα αυγά, έχω βάλει εδώ πέρα 3 μπολάκια με νερό χλιαρό και έχω βάλει εδώ πέρα τις βαφές μου, κόκκινη, κίτρινη και πράσινη και το ξύδι μου. Θα βάλω 4 κουταλιές ξύδι σε κάθε μπολ. Ναι, σε κάθε μπολ και μετά θα βάλω τα αυγά μου. Οπότε περιμένω τώρα να βράσουν τα αυγά για να τα βάλω μέσα στις βαφές. Είδατε τα αυγουλάκια μου και του χρόνου και εσάς που φτιάξατε σας εύχομαι και του χρόνου με υγεία και αγάπη. Λοιπόν, εγώ πάλι έβαλα τη ζακετούλα. Εν τω μεταξύ, συνειδητοποίησα ότι αυτά, εγώ που τα φοράγα στο λύκειο, ξαναβγήκανε πάλι στην επιφάνεια. Και καλά έκανα και δεν το πέταξα. Εντάξει, μπορεί να μην είναι το ίδιο, but είναι... Παιδιά, εγώ τα είδα στο H&M. Καλά, αυτό είναι... Δεν ξέρω τι θυμάστε τη μάρκα. Λοιπόν, εγώ είμαι δεκαετία του 80, αγάπη μου, γι' αυτό. Λοιπόν, τώρα έφτιαξα ένα μεξικάνικο ρύζι, το οποίο ήταν έτοιμο σε σακουλάκι, γιατί νηστεύουμε μεγάλη πέμπτη, και έφτιαξα και ένα τοστ μαύρο με μαρμελάδα και μαργαρίνη, και τώρα θα κάτσω να απολαύσω την ταινιούλα μου. Εν τω μεταξύ, παιδιά, κάθε μεσημέρι από τη Μεγάλη Δευτέρα έχω ξεσκιστεί να βλέπω ταινίες στο Netflix. Μ' άρεσε πάρα πολύ το Juice or Die, δεν κάνει καθόλου κοιλιά, είναι έτσι ένα ψυχολογικό θρυλεράκι. Εντάξει, τρελούτσικο το λες, ανομαλιάρικο το λες, αλλά όχι, δεν έχει σεξ και αυτά, έχει πολύ αίμα γενικά και είναι το τρελού. Αλλά εντάξει, μπορεί κάποιοι να μην γουστάρετε, να μην σας αρέσει, εμένα πάντως φυσικά μου άρεσε. Γενικά μου αρέσουν εμένα τέτοιου είδους. Αυτά που λες πριν σε κλείσω, φιλενάδα, έχω να σου πω ότι έχω κάνει παραγγελία από Shane. Shane Sin για όλους. Για όλη τη φαμίλια. Και έρχομαι εδώ πέρα τώρα στην κουζίνα και βλέπω και αντικρίζω ότι το παιδί μου προσπαθεί να φτιάξει noodles με συνταγή πεντρετζίκι. Εντάξει. Τι έπαθες, ουρανίτσα? Δάκρυσες. Τι έγινε εδώ, τι έχεις, πω πω, τι χοντράδια είναι αυτά. Μπράβο όμως για την προσπάθεια σου και μπράβο που έβαλες δίσκο να μην χαλάσει εδώ πέρα την επιφάνεια. Ο Άκης εδώ πέρα στο προσκήνιο. Εντάξει. Α, νούντλισε. Για εμένα μου αρέσουν να τα τρώω. Και σκέτα. Αυτό το κράτσα κράτσα
Με στέλνει, με παρασέρνει. Παραγγείλωνε τα φασκευτά. Λοιπόν, οπότε θα σας δείξω το αποτέλεσμα που έφυξε μπρόσκοντας. Το αποτέλεσμα που έφυξε το παιδί μου. Είμαι χοντροκομμένα που δείχνεις. Δάκρυσες αγάπη μου. Έλα, τελείωνε. Αγαπούλα μου, διάκρυσες. Ωραία, πάμε στο σπούλες. Έλα, τελείωνε. Ρε παιδιά, κοιτάξτε εδώ πέρα τι έφυξε το παιδί μου. Πραγματικά, νούντλς με λαχανικά. Αν εξαιρέσεις ότι είναι λίγο πιο χοντροκομμένα τα λαχανικά, γενικά είναι γευστικότατα. Μπράβο, Ουρανίτσα! Ακολουθείς τα χνάρια της μανούλας. Μην γελάς, άκουσα. Τέλεια είναι. Έχει βάλει και καυτερό, έχει βάλει και λίγο σειράτσα από πάνω. Χαμούλης. Τέλεια, Ουρανία. Λοιπόν, νομίζω ότι θέλω να χαλαρώσω όμως τώρα. Κλείνω και θα τα πούμε πιο μετά. Γεια! Καλημέρα, επόμενη μέρα σήμερα, μεγάλη Παρασκευή και έχω κάνει παιδιά από το πρωί πάρα πολλές δουλειές. Βασικά έχω κάνει μια γενική εδώ πέρα, έχω φτιάξει και το μπαλκόνι που σας είπα, γιατί χθες ο άντρας μου έστησε αυτό το μαγικό πράγμα που πήραμε, θα σας το δείξω όμως πιο μετά. Έχουν έρθει οι νονοί μας και μας έχουν φέρει τις λαμπάδες μας, τα βουλάκια μας και σε λίγο. Εν τω μεταξύ έχουμε πάει και να ψωνίσουμε κρέατα και τέτοια, θα σας τα δείξω όλα μετά, αλλά πρώτα απ' όλα προηγείται, γεια σου Τζόρτζ, yeah. Πρώτα απ' όλα προηγείται ότι θέλω να πάμε σε κάποιους επιταφείους να τους προσκυνήσουμε. Έτσι το κάνουμε εμείς, έθιμο κάθε μεγάλη Παρασκευή. Οπότε θα πάμε για να τελειώσουμε, για να μην έχει πάρα πολύ κίνηση. Και θα επιστρέψω μετά να σας δείξω τα ψώνια και γενικά να σας δείξω την ψησταριά που πήραμε. Έλα, πες το. Καλό Πάσχα και καλή Ανάσταση. Οκ, okay. Θα τα πούμε αυτά μετά, όταν θα τελειώσει το vlog. Γιώργο, ήρθε η Νονά και ο Νονός, ναι. Και για δείξε τη λαμπαδούλα. Φέρανε λαμπάδα Minecraft. Ωραία. Και τι φοράς στα ποδαράκια σου, καινούρια. Μου παπούτσια που μεγιά, με γεια, με γεια, με γεια. Και ήρθε και η Νονά της Ουρανίας και μας έφερε αυτή εδώ πέρα τη λαμπάδα που είναι εντυπωσιακότατη θα έλεγα. Είναι ένα μαγαζί το οποίο φτιάχνει μόνο του τις λαμπάδες και γενικά όπως βλέπετε είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε την Ανάσταση του Κυρίου μας. Λοιπόν, ο χώρος έχει γίνει έτσι, έχουμε υποδεχτεί την καινούργια μας ψησταριά. Εδώ θα γίνει χαμός, θα ψήσουμε το κοκορετσάκι μας. Είναι πάρα πολύ ωραία παιδιά, είναι πολύ εντυπωσιακή, έχει και ξεχωριστή πλάκα εδώ μέσα. Και έχω ανοίξει εδώ πέρα και το καπάκι να σας δείξω πώς είναι. Εδώ πέρα είναι για να αφήνεις ζεστά τα πράγματα, εδώ να ψήνεις και έχει και πλάκα για λαχανικά. Γιατί θα βάλουμε το κοκοριτσάκι εδώ πέρα. Εδώ πέρα ηλεκτρική σούβλα, εντάξει παιδιά, λιώνω εγώ με αυτό εδώ πέρα το μηχάνημα, πραγματικά. Πήγαμε και στο σούπερ μάρκετ, βασικά πήραμε τα κρέατα. Θα σας δείξω λίγο τώρα τι κρέατα πήραμε. Λοιπόν, έχω πάρει τα κοκοριτσάκια μου, έχω πάρει μπρόκολο, έχω πάρει σικοτάκια. Εδώ πέρα έχω μπριζολίτσες, κιμά. Εδώ πέρα πήραμε κάτι παϊδάκια. Γιατί θέλουμε να κάνουμε τσίγερους αρμάδες, πήραμε σικοτάκια, πήραμε αυτή την μπόλια για να τα κλείσουμε, πήραμε σουβλάκια, πήραμε μπριζόλες γιατί έρχεται και το Γεωργείο, οπότε να μην τρέχουμε πάλι. Εδώ έχουμε πάρει τα λαχανικά, δυόσμο, κρεμμυδάκι φρέσκο, άνηθο, έχω πάρει μαρουλάκια
Και γενικά όλα αυτά είναι για την γέμιση του τζίγερο σαρμά που θα κάνουμε την Ανάσταση. Και κάπου εδώ νομίζω ότι πρέπει αυτό το vlog να κλείσει. Σας εύχομαι ολόψυχα καλή Ανάσταση να έχουμε όλοι. Καλό Πάσχα, να περάσουμε όμορφα με τις οικογένειές μας. Είτε έχετε φύγει από την Αθήνα, είτε δεν έχετε φύγει από την Αθήνα. Σας ευχόμαστε να περάσετε τέλεια. Εμείς την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη Κυριακή, όπως σας είπα, δεν θα έχουμε κάποιο βίντεο καινούριο, γιατί θα πάμε και στο χωριό μας. Έτσι λίγο να ξεχαστούμε, να πάρουμε λίγο καθαρό αέρα. Οπότε, Γιώργο, τι θα ευχηθούμε? Καλό Πάσχα. Καλό Πάσχα σε όλους. Και υγεία. Φιλάκια.